γνωρίζετε, η Ταμιακή Υπηρεσία έχει προχωρήσει σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και του αφημείτων κτηνοτρόφων, με αποτέλεσμα τώρα ούτε οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να μπουν στους λογαριασμούς τους, ούτε να κάνουν χρήση τέλος της χρονιάς για να τα διευθέτουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από τον Δήμο για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Σε κάποιο τμήμα του Δημοχείου, στον Δήμο, στο πρώην Δήμο μας στο χωρίο, είχαν επιβληθεί πριν από το 5, το 6, δεν θυμάμαι πότε ήταν, κάπου εκεί πέρα, είχαν επιβληθεί κάποιες επιβαρύνσεις για χρέωση ενοικίου και χρήσης των χώρων του σε κτηνοτρόφους, οι οποίες δεν προβλεπόταν τότε από τον νόμο. Είχε γίνει λάθος, δεν ξέρω, παραδρομή, επίτηδες, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Αυτές ήταν απαιτητές όμως από τον Δήμο και από τον Δήμο Χίου, διότι παρέμεναν ως απαιτήσεις, δεν είχαν διαγραφεί. Έχουν προσφύγει ορισμένοι από τους κτηνοτρόφους στα δικαστήρια. Μία περίπτωση, ίσως και δεύτερη, δεν το ξέρω, έχει κριθεί και έχει δικαιωθεί ο κτηνοτρόφος και φαίνεται ότι δεν οφείλουν στην πραγματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι τυπικά φέρονται να οφείλουν στον Δήμο. Στην πραγματικότητα θα δικαιωθούν όλοι αυτοί που έχουν κάνει τις αγωγές και θα διαγραφούν αυτοί από τους οφειλέτες του Δήμου. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, σε συνεννόηση με τους κτηνοτρόφους και με τον δικηγόρο τους, προσφύγανε εναντίον του Δήμου σε ασφαλιστικά μέτρα. Δεν ξέρω αν εξεδόθη. Μάλιστα, εχθές ήταν, εξετάστηκαν. Εγώ παρέστην ο ίδιος και μετέφερα αυτήν ακριβώς την άποψη στον δικαστή, ότι κύριε δικαστή, από ό,τι γνωρίζω, τα επιβεβλημένα ποσά προς εισπράξη στην πραγματικότητα δεν ανταποκρινόταν σε κάτι το οποίο έπρεπε να εισπραχθεί. Και εφόσον αυτό έχει ήδη κριθεί για έναν τουλάχιστον από δικαστήριο, θεωρώ ότι όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο και να μην τους χρεωθούν. Γι' αυτό τον λόγο, επειδή όμως η υπηρεσία ακολουθώντας την νομοθεσία, και εγώ δεν λέω ποτέ ότι οι υπάλληλοι κάνουν κάτι κακό, επειδή εφαρμόζουν την νομοθεσία. Η υπηρεσία έχει επιβάλει τις κατασχέσεις, τους λογαριασμούς τους, γιατί έτσι όφιλε να κάνει. Από την άλλη πάλι η γενικότερη έννοια του δικαίου λέει ότι δεν μπορείς και δεν πρέπει να ταλαιπωρείς αυτούς τους ανθρώπους παίρνοντάς τους τα χρήματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να τα οφείλουν. Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζουμε ότι μέσω των ασφαλιστικών μέτρων θα μπορούσαν να αρθούν οι κατασχέσεις ή να επιστραφούν ενδεχομένως και τα χρήματα ανάλογα με το μέχρι ποιο όριο μπορεί να φτάσει αυτό το εργαλείο, το νομικό, το δικαστικό, αν θέλετε, αυτή η απόφαση, ώστε να εφαρμοστεί η ευρύτερη έννοια του δικαίου και όχι μόνο η εφαρμογή, ας πούμε, της νομοθεσίας, η οποία αυστηρά επιβάλλει κάτι να γίνει. Αυτό το πράγμα, μάλιστα, υποστήριξε και αυτό το πράγμα στο δικαστήριο, ενδεχομένως και εκφεύγοντας λίγο και από το κομμάτι της αυστηρής εκπροσώπησης των εντός εισαγωγικών συμφερόντων του Δήμου ως οργανισμού, αλλά θεωρώ ότι προσωπώ εκεί πέρα για τους πολίτες και μάλιστα εξέφρασε και μια δεύτερη άποψη, ότι σαν δήμαρχος, έχοντας γνώση του τι, πώς βασίζεται και πώς κινείται η οικονομία και των κτηνοτρόφων, οι επιχορηγήσεις, μάλιστα, που περιμένουν αυτή τη στιγμή και επίσης είναι βασικότατο στοιχείο του προπολογισμού τους και των λογαριασμών τους για το αυτό. Εάν αυτές κατασχεθούν και δεν μπορέσει να σταματήσει να αρθεί η κατάσταση, τότε θα πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολα γενικότερα για την οικονομία την κτηνοτροφική στο νησί. Έτσι, γι' αυτό το λόγο το υποστήριξα, γνωρίζοντας γιατί πράγμα μιλούσα. Τώρα, κύριε Κλισά, για το θέμα. Θέλετε κάποια διευκρίνηση, κύριε Βαγγίτση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, άμα έχουμε την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο, εάν είναι ευνοϊκή για τους κτηνοτρόφους, τότε να εφαρμοστεί το αργότερο σε 24 ώρες από τον Ταμείο του Δήμου. Να υλοποιηθεί δηλαδή το ξεμπλοκάρισμα των λογαριασμών. Επειδή το έχουμε ξαναζήσει και με άλλο δημότη, να μην έχουμε χρόνο τριβή. Καταλαβαίνετε τι ανάγκη έχουν αυτά τα χρήματα.